Αγαπητοί συναγωνιστές, σύντροφοι και φίλοι, οι εκλογές της 7ης Ιουλίου διεξάγονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για ολόκληρο το λαό και ιδιαίτερα την νεολαία, καθώς συμπληρώθηκαν πια 10 χρόνια καπιταλιστικής κρίσης, μνημονίων και οικονομικής στασιμότητας. Η κρίση αυτή ήταν σύμπτωμα της αρρώστιας του συστήματος, του παροχημένου χαρακτήρα του, και όξινε στο έπακρο τις αδικίες και τις ανισότητες που είναι σύμφυτες με τον πυρήνα και τη λογική του. Η νεολαία μαζί με τα λαϊκά στρώματα χτυπήθηκε με έντονο τρόπο από τα φαινόμενα και τις δυνάμεις που γέννησε η κρίση. Αυτή η κρίση δεν ήταν φυσική καταστροφή, ήταν αποτέλεσμα της κανονικής λειτουργίας του εκμεταλλευτικού και ανορθολογικού καπιταλιστικού συστήματος, που έχουμε πια γνωρίσει καλά και στο οποίο εξακολουθούν να ορκίζονται πίστη σχεδόν όλες οι άλλες δυνάμεις που διεκδικούν ψήφο στις εθνικές εκλογές. Δεν ήταν παράλογο να ισχυριστεί κανείς ότι ένα τέτοιο αυστηρά ιεραρχημένο σύστημα όπως το καπιταλιστικό, σε ένα τέτοιο σύστημα, τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης τις δημιούργησαν οι από κάτω, οι υποτελείς κοινωνικές τάξεις. Και όμως τα σπασμένα της κρίσης αυτοί τα πληρώνουν τόσα χρόνια με τεράστια ανεργία που φτάνει το 39% στους νέους, μειωμένους μισθούς, ανασφάλεια, φτώχεια και θα συνεχίσουν να τα πληρώνουν ακόμη περισσότερο αν δεν αντιδράσουν έγκαιρα και αποφασιστικά. Τώρα, με αφορμή και τις εκλογές, έχουμε περάσει από τη φάση της επιβολής όλο και πιο αυστηρών νέων μέτρων με το πρόσχημα της θεραπείας της κρίσης στη φάση των υποσχέσεων. Για δίκαιη σε εισαγωγικά ή βιώσιμη ανάπτυξη, υποσχέσεις που αν και μετριασμένες σε σχέση με το παρελθόν, παίρνοντας υπόψη τις μειωμένες δυνατότητες του συστήματος, και πάλι συνεπάγονται και κρύβουν μέτρα τιμωρίας της εργατικής τάξης και των φτωχών στρωμάτων και ιδίως της μείωσης της αξίας εργασιακής τους δυνάμεις. Μόνο που και αυτές θα μείνουν υποσχέσεις, γιατί το σύστημά τους δεν χωρά πια τις ανάγκες μας. Δίκαιη καπιταλιστική ανάπτυξη είναι αδύνατο να υπάρξει. Άδικη, ταξική και μονόπατη μπορεί μόνο να είναι και το πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ θα κρίνει πόσο λιγότερο άδικη μπορεί να γίνει. Όταν η οργανωτική αρχή είναι το κέρδος του κεφαλαίου και όχι η ικανοποίηση των σύγχρονων ανθρώπινων αναγκών, η πρόοδος μπορεί να φτάσει μόνο μέχρι ένα ορισμένο ιστορικό σημείο και από εκεί και έπειτα το σύστημα αγκομαχάει. Σαπίζουν οι σχέσεις παραγωγής του, η βάση του. Είναι πια όριμο για αντικατάσταση. Καμιά συνταγή διαχείρισης δεν μπορεί να πετύχει. Ακόμη χειρότερα για την νεολαία, οι εδώ και πολλά χρόνια περιορισμένες δυνατότητες του καπιταλιστικού συστήματος να ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει τις ανάγκες της πλειοψηφίας του πληθυσμού, την καταδικάζουν σε μια μοίρα πολύ χειρότερη από αυτή του μέσου εργαζόμενου, και την προορίζουν για τη θέση ενός υποπρολεταριάτου με ξεχωριστή και μόνιμη θέση στον εφεδρικό στρατό εργασίας. Γι' αυτό και τα πολιτικά αναχώματα που ευρυβρίσκονται μαζικά πια έχουν όλο και πιο μικρή διάρκεια ζωής. Γέμισε ο τόπος πολιτικά κουφάρια προκειμένου να εξουδετερωθεί και να ενσωματωθεί ο ριζοσπαστισμός του λαϊκού κινήματος που αρχικά δημιούργησε η καπιταλιστική κρίση. Όμως κανείς δεν μας υποχρεώνει να δεχόμαστε αυτόν τον παραλογισμό για καιρό ακόμη. Όσο πιο γρήγορα γίνει κοινή συνείδηση ότι τίποτα το καλό δεν έχουμε να περιμένουμε από τους πολιτικούς υπηρέτες του κεφαλαίου, ότι η σοσιαλδημοκρατία και ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός, διακοσμητικές και επιφανειακές μόνο διαφορές έχουν για τις ανάγκες της παράστασης του αστικού καθεστώτος, τόσο πιο γρήγορα θα περάσουμε στην αντεπίθεση για να χτίσουμε το μελλοντικό κόσμο που θα ταιριάζει στις ανάγκες και τα όνειρά μας και θα αφήσει οριστικά πίσω του την ανθρώπινη προϊστορία, την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αληθινή ψήφος ενάντια στο σύστημα και είναι ένα μόνο πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Για να στηριχτούν και να δυναμώσουν οι αγώνες που έρχονται, αλλά πιο πολύ για να ανοίξει ο δρόμος για τη ζωή που μας αξίζει για μια Ελλάδα με εργατική λαϊκή εξουσία, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού.